Γεια σας, είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου με αριθμό 13. Σε αυτό λοιπόν το θεωρητικό υπόβαθρο θα δούμε πώς μπορούμε να ανοίγουμε, να διαβάζουμε και να γράφουμε αρχεία με τη χρήση της συμβολικής γλώσσας Χ86. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ένα αρχείο, όπως ξέρουμε, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια σειρά από byte που είναι αποθηκευμένα σε ένα μέσο, σε ένα δίσκο, σε ένα flash drive ή ακόμα και στο διαδίκτυο. Στην assembly, προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία του MS-DOS λειτουργικού συστήματος int, με το interrupt, η οποία βέβαια τεχνική είναι και η προτιμητέα. Αφού μας δίνεται αυτή η υπηρεσία, μπορούμε να υποφεληθούμε και γρήγορα να ανοίξουμε ένα αρχείο και να το διαβάσουμε. Διαφορετικά, θα απαιτούνταν η χρήση πάρα πολλών εντολών assembly προκειμένου να βρεθεί ο ελεκτής, να μετακινηθεί ο δρομέας και η μαγνητική κεφαλή του δίσκου στην κατάλληλη περιοχή, στο κατάλληλο track, στο κατάλληλο sector, κάτι αρκετά δύσκολο. Στον emulator που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο, στον EMU8086, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή int και να έχουμε πρόσβαση σε αρχεία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποια κατάλληλα interrupt είναι αυτά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Επειδή χρησιμοποιούμε τον emulator EMU8086, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα αρχεία που βρίσκονται μέσα που δημιουργούνται μέσα στην assembly ή που θέλουμε να έχουμε πρόσβαση μέσα στην assembly πρέπει να τοποθετηθούν σε μία ειδική τοποθεσία. Η τοποθεσία αυτή είναι το CDA, δηλαδή στον τοπικό δίσκο C, EMU8086, κάθετος V-Drive, κάθετος X, όπου X είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου. Αν δεν καθοριστεί η μονάδα δίσκου, τότε χρησιμοποιείται εξορισμού διαδρομή EMU8086 My Build. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε πρόσβαση σε ένα οποιοδήποτε αρχείο, αλλά θα πρέπει να είναι μέσα σε αυτή την τοποθεσία. Βέβαια, στην κανονική συμβολική γλώσσα Χ86 δεν ισχύει αυτός ο περιορισμός και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο. Εδώ, για λόγους ασφάλειας, κατά την προσομοίωση, μόνο αυτή η τοποθεσία επιτρέπεται. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και ένα πακέτο EMU8086 Virtual Package, όπου η τοποθεσία που βρίσκονται τα αρχεία είναι διαφορετική. Θα πρέπει να διαβάσετε τις σχετικές οδηγίες που έχω αναρτήσει στα αντίστοιχα εργαστήρια για να βρείτε τη σωστή τοποθεσία. Δηλαδή μπορεί η τοποθεσία να μην είναι το CDA EMU8086 V-Drive, αλλά να είναι κάποια διαφορετική. Να είναι, ας πούμε, users, user, app data, roaming, voz, EMU8086 σε EMU8086 V-Drive. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι για να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το λειτουργικό σύστημα MS-DOS που μας παρέχει αυτή την υπηρεσία έχει περιορισμό ονόματος. Το όνομα θα πρέπει να είναι 8.3, δηλαδή 8 χαρακτήρες για το όνομα και 3 χαρακτήρες για επέκταση. Ας πούμε myfile.txt. Δεν επιτρέπονται άλλες τελείες και ασφαλώς δεν επιτρέπεται μεγαλύτερο όνομα. Στα εργαστήρια λοιπόν χρησιμοποιούμε split ή segment memory model όπου ορίζαμε το κάθε τμήμα δεδομένων, το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Τμήμα δεδομένων, τμήμα κώδικα, τμήμα σωρού και ούτω καθεξής. Βέβαια υπάρχει και ένας σκελετός που φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια όπου χρησιμοποιεί το flat memory model. Στο flat memory model βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή περιοχή και για τα δεδομένα και για τις εντολές. Βλέπουμε λοιπόν ότι κατά την εκτέλεση του προγράμματος υπάρχει μια εντολή GMP Start, όπου στην εντολή αυτή μας πηγαίνει στην εκτέλεση στο κομμάτι Start, ενώ ενδιάμεσα τοποθετούμε όλα τα δεδομένα. Και αυτός είναι ένας έγκυρος τρόπος συγγραφής με τη χρήση του flat memory model, ότι όλα τα τμήματα βρίσκονται στην ίδια περιοχή.
Προκειμένου λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα κατάλογο, θα χρησιμοποιήσουμε το Interrupt 21H και στο Alpha High θα δώσουμε την τιμή 39H. Έτσι λοιπόν, στο η είσοδος για αυτή την συνάρτηση είναι αυτό που βρίσκεται στο DSDX. Άρα στο DSDX θα πρέπει να έχουμε ένα string τερματιζόμενο με το χαρακτήρα 0 που δηλώνει το path. Για παράδειγμα, αν δώσουμε move dx,offset dir 1 και εφόσον το ds το έχουμε θέσει από πριν στην αρχή του data segment, δεν χρειάζεται να τροποποιήσουμε, ακολουθεί το move alpha high 39h και το interrupt 21h και δημιουργεί το κατάλογο test 1. Το test 1 γιατί εδώ χρησιμοποιεί το dir 1 και όπως είχαμε δει πριν, το dir 1 έλεγε στο τμήμα δεδομένων ότι έχει οριστεί dir 1 db cdia test 1,0. Σημαντικό λοιπόν το 0,0 που τερματίζει το όνομα του αρχείου. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε τη διεύθυνση είτε τον τελεστή Lea, Lea προορισμός, ετικέτα, είτε είτε να χρησιμοποιήσουμε το offset, move προορισμός, offset ετικέτα. Οι εντολές αυτές είναι ισοδύναμες, δηλαδή το move dx offset dir 1 είναι ισοδύναμο με το lea dx, dir 1. Έτσι λοιπόν για να ανοίξουμε ένα αρχείο θα χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο interrupt. Αυτό το interrupt λοιπόν είναι το alpha high 3ch. Ομοίως στο dsdx πρέπει να δώσουμε το όνομα του αρχείου σε ASCII. Εδώ παρατηρούμε ότι υπάρχουν και άλλες παράμετροι, δηλαδή εκτός από το dsdx που είναι το όνομα του αρχείου σε ASCII, πρέπει στο cx να δώσουμε τις ιδιότητες του αρχείου, όπως αν θα είναι read-only το 1, το 2 hidden, το 4 system, το 7 hidden system με read-only και το 16 archive. Θα πρέπει να ελέγξουμε τον cf. Αν το cf είναι 0, τότε είμαστε επιτυχείς. Και το αλφα-x επιστρέφει το file handle. Αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε για να αναφερθούμε στο αρχείο αυτό στην μετέπειτα κλίση. Αν το cf είναι 1, τότε δεν ήταν επιτυχής και στον αλφα-x επιστρέφει το κωδικό σφάλματος. Πρέπει λοιπόν κάθε φορά που προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα αρχείο να ακολουθούμε τον έλεγχο του cf. Και πώς ελέγχουμε το cf? Το cf το ελέγχουμε με το jc, jump if carry. Άρα, αν είναι επιτυχή, θα βάλουμε JC κενό file success, file open success, για να μεταβούμε στο τμήμα κώδικα που συνδέεται με το file success. Διαφορετικά, θα υπάρχει το τμήμα που θα αναφέρει ότι δεν έχει γίνει αυτή η λειτουργία. Επίσης, με το JC υπάρχει και το JNC, jump if not carry set. Θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε υπόψη μας αυτό εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, έχουμε το move alpha high, 3ch, move cx,0, move dx offset file 1. Το cx,0 σημαίνει ότι θέλουμε normal, θέλουμε να ανοίξουμε normal το αρχείο. Βρίσκουμε λοιπόν το όνομα του αρχείου στο file 1, βρίσκουμε το offset, τη διεύθυνση και το βάζουμε στο dx και σε αυτό το σημείο βέβαια θα έπρεπε να έχουμε τον έλεγχο jc που θα το έχουμε σε επόμενο παράδειγμα. Και το handle που έχει δημιουργηθεί το βάζουμε σε μία θέση μνήμης για να το αποθηκεύσουμε, γιατί ο αλφα-x είναι ένας καταχωρητής που χρησιμοποιείται σε πολλές λειτουργίες. Καλό είναι το handle που μας έχει επιστρεφεί να το τοποθετήσουμε σε μία διαφορετική θέση, ίσως στο data segment. Το επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιεί το interrupt 21H με alpha-high 3DH. Εδώ πέρα λοιπόν πάλι η είσοδος είναι στο DSDX και στο alpha-L είναι το mode προσπέλασης. Read-write ή read-write. Ομοίως κοιτάμε το cf. Αν το cf είναι επιτυχής, τότε το αλφα-x έχει το file handle. Διαφορετικά, αν το cf είναι 1, το αλφα-x έχει τον κωδικό σφάλματος. Εδώ πέρα λοιπόν ανοίγουμε ένα υπάρχον αρχείο, ενώ πριν είχαμε δημιουργία και άνοιγμα αρχείο. Άρα λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία δημιουργία και άνοιγμα, σβήνεται το αρχείο, ενώ αν χρησιμοποιήσουμε το άνοιγμα, χρησιμοποιούμε κάποιο που ήδη υπάρχει. Μία άλλη λειτουργία είναι γραφή δεδομένων σε αρχείο με το alpha high 40H, όπου εδώ πέρα η παράμετρος εισόδου είναι το βx που είναι το file handle, το cx αριθμός bytes προς εγγραφή και το dsdx δεδομένα προς εγγραφή. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει
Το DSDX λοιπόν δείχνει την αρχή του κομματιού μνήμης που έχει δεδομένα. Και το CX λέει πόσα byte από αυτό το τμήμα θα διαβάσουμε. Ομοίως κοιτάμε το CF και κοιτάμε το αλφα-X που λέει είναι ο αριθμό byte που εγγράφηκαν πραγματικά. Διαφορετικά, αν το CF είναι 1, έχουμε πρόβλημα. Αν το CX είναι 0, δεν γράφονται δεδομένα και το αρχείο μηδενίζεται. Η εγγραφή των δεδομένων ξεκινάει από τη τρέχουσα θέση του αρχείου, η οποία ενημερώνεται μετά από επιτυχή εγγραφή. Και αν γεμίσει ο δίσκος, τότε το αλφα-X είναι μικρότερο από το CX. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι βάζουμε το 40H στον αλφα-high, βάζουμε το handle που είχαμε αποθηκεύσει από πριν, πολύ καλή τεχνική να έχουμε αποθηκευμένο πάντα το handle. Στο text που θέλουμε να γράψουμε το βάζουμε στο DX, move CX στο text size και καλούμε το interrupt 21H. Άμα θέλουμε να διαβάσουμε δεδομένα από αρχείο, αφού το έχουμε ανοίξει, χρησιμοποιούμε την λειτουργία interrupt 21H alpha high ίσον 3FH. Στο VTX έχουμε το file handle και στο CX έχουμε τον αριθμό byte που θα διαβαστούν. Και στο DSDX έχουμε τον buffer των δεδομένων που θα τοποθετήσουμε τα δεδομένα. Δηλαδή θα διαβάσουμε από το αρχείο και θα τα βάλουμε σε μια θέση μνήμης. Επιστρέφει το CF, αν είναι 0 είναι όλα OK, ενώ αν το CF έχει τιμή διαφορετική, τότε στο αλφα-X φαίνεται ο κωδικός σφάλματος. Επίσης, το αλφα-X είναι ο αριθμός των byte που διαβάστηκαν και 0 είναι αν έχουμε EOF, end of file. Η ανάγνωση ξεκινάει πάντα από τη τρέχουσα θέση του αρχείου και ενημερώνει κάθε φορά. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι με αυτό το κομμάτι κώδικα μπορούμε να διαβάσουμε CX δεδομένα, CX δηλαδή ένα δεδομένο, ένα byte, και να το τοποθετήσουμε μέσα στην θέση μνήμης buffer, στην ετικέτα που δείχνει το buffer. Άμα θέλουμε να κλείσουμε ένα αρχείο, μια καλή τεχνική είναι να το κλείνουμε. Το ανοίξαμε, το χρησιμοποιήσαμε, το κλείνουμε. Πρέπει να απελευθερώνουμε τον πόρο, γιατί αλλιώς οι πόροι απαιτούν το λειτουργικό σύστημα να τους διαχειρίζεται. Αν έχουμε συνέχεια ανοιχτούς πόρους, μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο λειτουργικό σύστημα. Για να κλείσουμε το αρχείο, χρησιμοποιούμε το αλφα high σαν το 3 ε. Άρα στο VTX βάζουμε το file handle και κοιτάμε το CF. Αν το CF είναι 0, τότε είναι επιτυχής. Το κομμάτι κώδικα λοιπόν βλέπουμε ότι στο αλφα high βάζουμε το 3 ε H, το handle και στη συνέχεια κάνουμε το interrupt 21H για να το κλείσουμε. Αν θέλουμε να το διαγράψουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το αλφα high ίσον 41H με interrupt 21H. Στο DSDX βάζουμε το όνομα του αρχείου σε ASCII, το οποίο όμως δεν πρέπει να έχει χαλακρίδες μπαλαντέρ. Κοιτάμε το CF. Αν είναι επιτυχής, τότε θα έχει τιμή 0. Αν είναι μη επιτυχής, αν έχει αποτύχει, θα έχει το CF 1. Με αυτές λοιπόν τις εντολές, move alpha high 41H, move DX offset file 2 interrupt 21H, διαγράφουμε το αρχείο που είναι στην ετικέτα μνήμης file 2. Άμα θέλουμε να διαγράψουμε κατάλογο, θα χρησιμοποιήσουμε το interrupt 21H alpha high ίσον 3 alpha H. Πάλι στο DSDX το path, όπως είπαμε του καταλόγου προς διαγραφή. Αν το CF είναι 0 έχει διαγραφεί επιτυχώς, αλλιώς το αλφα-X έχει τον κωδικό σφάλματος. Ο κατάλογος πρέπει να είναι κενός, χωρίς αρχεία. Η λειτουργία λοιπόν είναι move alpha high, 3 alpha h, move dx, offset dir 1 για να διαγραφεί ο κενός κατάλογος που αντιστοιχεί στην ετικέτα μνήμης dir 1 και ακολουθεί το interrupt 21h. Μία άλλη λειτουργία είναι η λειτουργία seek, όπου ορίζει την τρέχουσα θέση του αρχείου. Χρησιμοποιείται με την λειτουργία interrupt 21h, alpha high ίσον 42h, όπου στο alpha L έχουμε φατηρία της μετατόπισης, 0 είναι αρχή του αρχείου, 1 τρέχουσα θέση, 2 τέλος του αρχείου. Το VTX είναι το file handle και το CX, DX είναι μετατόπιση από την αρχή του, αρχική θέση του αρχείου. Δηλαδή, αν έχουμε πει στο CX, DX είναι 100, ξεκινώντας από το 0 από την αρχή του αρχείου, θα μετακινηθούμε στο συν 100, στη θέση συν 100 από εκείνο το σημείο. Το DX alpha X είναι η νέα θέση του αρχείου σε byte από την αρχή του αρχείου. Άρα λοιπόν, για αφετηρία μετατόπιση 1 ή 2, ο δείκτης μπορεί να τοποθετηθεί πριν από την αρχή του αρχείου και θα πρέπει λοιπόν να μετακινούμε κάθε φορά τον δείκτη ανάγνωσης πάνω σε αυτό το αρχείο.
Έχουμε ένα παράδειγμα λοιπόν εδώ πέρα. Στο α high βάζουμε 42, βάζουμε το handle. αL0, όπου το 0 είπαμε από την αρχή του αρχείου. CX0, το CX, είπαμε το CXDX είναι το ζευγάρι. Άρα 0, 10. CXDX έχει 0 ανώ κάτω τελεία 10, δηλαδή 10. Άρα θέλουμε να πάμε σωστή συν 10 byte. Καλούμε το interrupt 21H και έχουμε μετατοπιστεί κατά 10 byte. Έχουμε μετατοπίσει το δίκτυο ανάγνωση κατά 10 byte. Στη συνέχεια μπορούμε να έχουμε ένα άλλο παράδειγμα που βάζουμε το 42H, το handle 002, όπου αυτό έχει συν 2 byte μετατόπιση. Βέβαια προσοχή, επειδή είναι CX άνω κάτω τελεία DX, αν βάλουμε στο CX 2 και στο DX 0, τότε αυτό εδώ πέρα είναι η μετατόπιση 2 επί 10H συν DX. Όπως ξέρουμε, ο καταχωρητής που δηλώνει την αρχή του τμήματος πολλαπλασιάζεται επί 10H. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε αυτό. Αν θέλουμε 2 byte στο low κομμάτι. Αλλιώς, για μεγαλύτερα byte από 65535 θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δήλωση. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα όπου βλέπουμε πώς δημιουργούμε ένα αρχείο, πώς στη συνέχεια το μετονομάζουμε, το διαγράφουμε, το γράφουμε και συνοψίζει όλες αυτές τις λειτουργίες που έχουμε δει προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο σύστημα αρχείων για αποθήκευση, διαγραφή, τροποποίηση δεδομένων, αρχείων και καταλόγων. Μία πολύ χρήσιμη λειτουργία. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το θεωρητικό υπόβαθρο.